Ένοχοι μεν, απαλλαγμένοι όμως από τη βαριά κάθειρξη που τους είχε επιβληθεί πρωτόδικα, επέστρεψαν στη φυλακή ο 38χρονος Αρμένιος και ο 32χρονος Κρητικός που κάθισαν στο εδόλιο για την κινηματογραφική ληστεία στο Κρεταμάρης και σωρία άλλων ληστείων σε κοσμηματοπολία και σούπερ μάρκετ. Κατηγορούμενοι που κάθισαν στο εδόλιο, καθώς ο τρίτος βρίσκεται έκτοτε σε κόμμα και έχει πάψει σε βάρος του η ποινική δίωξη, έπεσαν στα μαλακά, αφού το εφετείο Ανατολικής Κρήτης μείωσε στα μισά τις ποινές τους. Έκανε δεκτό την μείωση της ποινής στον απόλυτα χαμηλότερο βαθμό, δηλαδή στα ελάχιστα όρια της προβλεπόμενης ποινής, περιορίζοντας περίπου στα πλαίσια του μισού. Ο 38χρονος Αρμένιος κρίθηκε ένοχος για σύσταση συμμορίας, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος τριών αστυνομικών και τις απόπειρες ληστείας σε σούπερ μάρκετ και κοσμηματοπολία. Κρίθηκε όμως αθώος για την αρπαγή υπαλλήλου του Κρεταμάρης και τις υπόλοιπες τέσσερις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των αστυνομικών. Θα έπρεπε σαφέστατα να κάνει δεκτό τον ισχυρισμό της υπεράσπισης. Σε κάθε περίπτωση η καταδικαστική θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στη μία απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η κάθειρξη που του επιβλήθηκε μειώθηκε από τα 104 έτη σε 56 έτη και 4 μήνες συνολικά. Ο 32χρονος Κρητικός κρίθηκε επίσης ένοχος για σύσταση συμμορίας, ληστείες, απόπειρα ληστείας, ενώ κρίθηκε αθώος τόσο για την αρπαγή του υπαλλήλου, όσο και τις απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των 7 αστυνομικών. Ο δεύτερος κατηγορούμενος δεν είχε ποτέ πυροβολήσει. Δεν υπήρξε δηλαδή κάποια σφαίρα ή βολίδα από το όπλο το οποίο είχε, από το Καλάσνικοφ. Η μοναδική βολίδα στην συγκεκριμένη υπόθεση από τους τρεις εμπλεκόμενους ήταν του πρώτου κατηγορουμένου, μία μοναδική στον αέρα, η οποία μάλιστα δεν μπορούσε και να εξακριβωθεί πλήρως που βρέθηκε. Και γι' αυτό εκτιμάμε ότι έπρεπε το δικαστήριο να κάνει δεκτό το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος, διότι πράγματι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος και ιδίως κατά των 7 αστυνομικών οι οποίοι ήταν στη συγκεκριμένη υπόθεση παρόντες. Η κάθειρξη που επιβλήθηκε στον 32χρονο Κρητικό μειώθηκε από τα 89 έτη σε 38 έτη. Και οι δύο αμέσως μετά την ετιμιγορία του δικαστηρίου επέστρεψαν στη φυλακή σιδηροδέσμη.